Τα προβλήματά μας έχουν συνέχεια, γιατί από όλες τις κυβερνήσεις που κυβέρνησαν μέχρι σήμερα ακολούθησαν τις ίδιες πολιτικές, τον ίδιο δρόμο, την ίδια στρατηγική για να μας τσακίσουν τα δικαιώματά μας και να μας φέρουν σήμερα και πάλι στον δρόμο του αγώνα για να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε χωρίς την ικανοποίηση των δίκαιων ετοιμάτων μας. Από τη στιγμή που τα πάντα παραδίνονται στην κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, όχι μόνο δεν επιλύονται τα προβλήματά μας, αλλά προκύπτουν και άλλα. Παρόλο που με τους αγώνες μας έχουμε σημαντικές νίκες κατά διαστήματα, κυρίως στο να ανακόψουμε μεγαλύτερες επιθέσεις. Η μεγάλη ακρίβεια στα προϊόντα και στην ενέργεια, οι τεράστιες ελλείψεις στη δημόσια υγεία, στον ΕΦΚΑ και σε άλλους σημαντικούς τομείς της ζωής μας είναι εδώ. Όπως γίνεται τώρα με την παράδοση του νερού στα νύχια των ιδιωτών. Τη συνέχεια που έχει το κράτος και που ακούμε διαρκώς τελευταία, τη βιώνουμε σαν συνταξιούχοι στην πολιτική των κυβερνήσεων για το ασφαλιστικό. Και απαντούμε σε αυτήν με τη συνέχεια των δικών μας αγωνιστικών κινητοποιήσεων. Είμαστε πάλι στον δρόμο του αγώνα, γιατί έχουμε βαθιά κατανοήσει ότι το πρόβλημα στο συνταξιοδοτικό, το πρόβλημα συνολικά στο ασφαλιστικό δεν είναι οικονομικό. Είναι πρόβλημα βαθιά πολιτικό. Η κατακρεούργηση των συντάξεών μας είναι στρατηγικό στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συναποφάσισαν και υλοποιούν όλες οι κυβερνήσεις της χώρας μας. Αυτή τη στρατηγική τους επιλογή τη βλέπουμε στο νομοθετικό τους έργο, στους δεκάδες αντιασφαλιστικούς νόμους, με τελευταίους αυτόν που μετατρέπει τις εισφορές των εργαζομένων για την επικουρική ασφάλιση σε χρηματιστηριακά προϊόντα και εκείνον που παραγράφει ανίσπρακτες ασφαλιστικές εισφορές μεγαλοφιλετών περίπου 40 δισεκατομμύρια ευρώ προς τον ΕΦΚΑ. Το πρόβλημα λοιπόν στη χώρα μας δεν είναι ότι δεν παράγεται εκείνος ο πλούτος που θα μπορούσε να λύσει τα προβλήματα των εργαζόμενων και των συνταξιούχων. Το πρόβλημα είναι ότι ο πλούτος αυτός διοχετεύεται και καταλήγει στις τσέπες των λίγων. Συνάδελφοι, το ασφαλιστικό επανέρχεται στο προσκήνιο και στην Ελλάδα τις τελευταίες μέρες. Δημοσιεύματα εφημερίδων το τελευταίο διάστημα ανέφεραν την προοπτική να αυξηθούν τα όρια ηλικίας της εξοδότησης σε βάθος χρόνου στα 72, ακόμα και στα 74 σε εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους. Όλα αυτά βέβαια δεν είναι τυχαία. Προηγήθηκε η έκθεση του ΟΑΣΑ ότι η χώρα μας θα αναγκαστεί να αυξήσει τα όρια στις εξοδότησεις κατά 2,8 έτη μέχρι το 2050 και 1,5 χρόνο το 2023. Τα παραπάνω είναι και κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία με την απόφαση 2020 του 2015-2012, λόγω της αύξησης της μακροζωίας, έτσι λένε, και των δημογραφικών προβλημάτων που απειλούν δήθεν τη βιωσιμότητα των ανταξιδοτικών συστημάτων, και παρακάτω με το ψήφισμα στο Πόρτο της Πορτογαλίας το 2018, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν οι 74ηδες να πρέπει, λέει, να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες για να είναι μελλοντικά απασχολήσιμοι. Αυτό το μέλλον μας ετοιμάζει. Απόλυτη σιωπή επικρατεί στο προεκλογικό διάλογο για όλα τα παραπάνω στη χώρα μας. Με αφορμή την αύξηση των ορίων συνταξιδότησης στη Γαλλία αυτό το διάστημα, εν ώψη και των βουλευτικών εκλογών, κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση κοχωραμαχούν για το ποιος αύξησε τα γενικά όρια συνταξιοδότησης στα 67 χρόνια. Ποιος έβλεψε περισσότερο το ασφαλιστικό σύστημα, ποιος έκανε τις περισσότερες περικοπές. Αυξήσεις στα όρια ηλικίας έγιναν με τους νόμους 3863 και 3865 του 10 με κυβέρνηση Πασόκ.
με τον νόμο 43 του 12 με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, που πήγε το όριο ηλικίας στα 67 χρόνια. Αυτή την αύξηση νομιμοποίησε και θωράκισε ο νόμος 43-87, ο λεγόμενος του Κατρούγκαλου, που μεταξύ άλλων κατάργησε το ΕΚΑΣ, μείωσε τις επικουρικές, ενταφίασε τη 13η και 14η σύνταξη, αλλά και με τον υπανυπολογισμό των κύριων συντάξεων, μείωσε τις συντάξεις μετά το 2016 κατά 25% και απαγόρευσε οποιαδήποτε αύξηση ως το 2022 που το είδαμε. Στους δε παλιούς συνταξιούχους επέβαλε τη λεγόμενη προσωπική διαφορά, έναν μόνιμο κόφτη, με αποτέλεσμα να μην δικαιούνται καμιά αύξηση μέχρι το θεωρητικό συμψηφισμό με μελλοντικές αυξήσεις σε 1 εκατομμύριο συνταξιούχους. Είχε σκοπό ακόμα και τη μείωση των συντάξεων κατά 18% από μία πρώτου 19, μια εξέλιξη που η τότε υπουργός κυρία Αχτσόγλου πήρε πίσω και το πάγωσε μετά από τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις των συνταξιούχων στην Αθήνα το Δεκέμβριο του 2018, 4 μέρες μετά την κινητοποίηση αυτή. Δεν περιμένουμε απάντηση στα παραπάνω, στα προεκλογικά τους προγράμματα. Υπάρχει όμως μια απάντηση, αυτή του κυρίου Φίλη, πρώην υπουργού και βουλευτή, που όταν ρωτήθηκε αν θα μειώσουν τα όρια συνταξιοδότησης, δήλωσε αναρμόδιος να απαντήσει για αυτό το ζήτημα. Η δε σημερινή κυβέρνηση, με τα επιδόματα των 200 και 250 ευρώ, προσπαθεί να ξεγελάσει τους ταξιούχους εν ώψη εκλογών και Πάσχα, βαφτίζοντας το επίδομα δώρο Πάσχα. Δώρο Πάσχα θα είναι μόνο εάν νομοθετηθεί. Το συμπέρασμα το δικό μας είναι ότι από κοινού επιτέθηκαν στο ασφαλιστικό σύστημα και στους ταξιούχους όλα αυτά τα χρόνια και δεν έχουν κανένα σκοπό να τα επαναφέρουν. Παρόλο που ο σημερινός Πρωθυπουργός υποσχέθηκε να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δήλωσε ότι ο νόμος Κατρούγκαλου είναι παραξηγημένος. Δεν τον καταλάβαμε. Ότι θα έλυνε το συνταξιοδοτικό για τα επόμενα 50 χρόνια, όπως μας είχε υποσχεθεί ο κύριος Κατρούγκαλος. Αλλά πάντα ο ένας έκοβε και ο άλλος έραβε. Εμείς πρέπει να επαναφέρουμε την ατζέντα στο δημόσιο διάλογο, όχι μόνο στα παραπάνω, αλλά και στα καθημερινά προβλήματα που μας καίνε. Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε τους αγώνες μας μέχρι την ικανοποίηση του συνόλου των αιτημάτων μας. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα. Δεν υπάρχει μία, και υπάρχουν μόνο για την πλουτοκρατία. Εδώ, αγώνα ταξικό, γιατί εμείς δεν ζούμε μέχρι από σένα. Αυτή η ώρα είναι πληρωμένα. Δώστε πίσω τα κλεμμένα. Εδώ, αγώνα ταξικό, γιατί εμείς δεν ζούμε με 300 ευρώ. Αδεία και δώρα είναι πληρωμένα, δώσε πίσω τα λεμένα. Συναδέλφες και συνάδελφοι, ο Υπουργός δεν είναι πάνω. Βεβαίως δεν αμφισβητούμε τις όποιες υποχρεώσεις έχει. Η Διευθύντρια του Πολιτικού του Γραφείου του ήταν σε σύσκεψη, ειδοποιήθηκε βέβαια, περιμέναμε 15 λεπτά από την ώρα που πήγαμε, δεν ξέρουμε πόσο ακόμα θα κάνει για να τελειώσει η σύσκεψή της. Αφήσαμε το ψήφισμα στο φλούραχο εδώ για να το επιδώσει. Δεν έχουμε αυταπάτες. Αυταπάτες μπορεί να έχουν όσοι νομίζουν ότι οι συνταξιούχοι θα παραιτηθούν από τα αιτήματά τους. Εμείς δεν έχουμε άλλη επιλογή, είμαστε στον δρόμο του αγώνα, είμαστε σε ετοιμότητα για το επόμενο αγωνιστικό βήμα. Η μάχη σημερινή δεν ήταν συνέχεια της προηγούμενης, αλλά δεν είναι η τελευταία.
ο δρόμος που περπατάμε, ξέρουμε ότι είναι δύσκολος, ωστόσο είναι η μόνη μας επιλογή.